προκαλεί εντύπωση το γεγονός πως ένα φυτό δηλητήριο, ένα φυτό προθάλαμου της ηρωίνης, ένα φυτό των χασκλίδων και των αλυτών και του υποκόσμου, ξαφνικά, σιγά σιγά ή μάλλον ξαφνικά όπως φαίνεται, μετατρέπεται σε φάρμακο. Και μάλιστα σε ένα φάρμακο με εξαιρετική χρησιμότητα, από ό,τι μας λέει η επιστήμη, σχεδόν όλες τις διαταραχές τις αποκαθιστά ή τουλάχιστον τις βελτιώνει. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό και περίεργο πως μια χώρα η οποία γέννησε τον πόλεμο των ναρκωτικών, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είναι σήμερα ο πρόδρομος της νομιμοποίησης. Όπου 30 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτείων έχουν νομιμοποιήσει την ιατρική χρήση, 9 πολιτείες την ψυχαγωγική χρήση και σε όλη την Αμερικάνικη Ήπειρο υπάρχει και ο Καναδάς, ο οποίος έχει νόμιμη και την ιατρική και την ψυχαγωγική χρήση. Και η Ουραγουάη, η οποία τα έχει όλα νόμιμα. 16 χώρες Ευρώπης έχουν νόμιμη την ιατρική κάναβη, συνταγογράψη δηλαδή, και παντού στον κόσμο προχωράει η νομιμοποίηση. Με έκπληξη μεγάλη λοιπόν, εμείς οι καταδιωγμένοι τόσα χρόνια, επειδή μιλάγαμε για την υπεράσπιση, για την χρησιμότητα της κάναβης, έχουμε μεγάλη έκπληξη τώρα πώς ακριβώς αυτό το πράγμα, το δηλητήριο, μετατρέπεται σε φάρμακο. Και αυτός είναι και ο λόγος βασικά, αυτή η ιδέα που υπάρχει στα μυαλά των ανθρώπων, ότι αυτό είναι ένα φυτό επιζήμιο, εν πάση περιπτώσει, για την υγεία, βλαβερό. Αυτή η ιδέα είναι αυτή που παίζει ακόμα στα μυαλά πολλών ανθρώπων και πρέπει να φύγει. Διότι αυτοί είναι οι λόγοι που η αντιπολίτευση, όπως είπε ο κύριος Υπουργός, επιμένει ότι αυτό δεν είναι τόσο σοβαρό θέμα και θα πρέπει να προσέξουμε να μην γίνει προθάλαμος, να μην απελευθερωθούν τα ναρκωτικά κλπ. Πραγματικά η κάναβη ακόμα εξακολουθεί στα μυαλά των ανθρώπων να είναι ένα δηλητήριο. Τουλάχιστον όχι σε όλους, αλλά στους περισσότερους ίσως. Γι' αυτό θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και να επιμείνουμε ποιος είναι ο λόγος της μετατροπής τους από δηλητήριο σε ίαμα. Είναι η ανακάλυψη ότι το κορμί μας παράγει καναβινοειδή. Το 1993 ανακαλύφθηκε σε όλο το κορμί μας εκατομμύρια εκατομμυρίων υποδοχέων και βρέθηκε ότι η κάναβη πηγαίνει ακριβώς σε αυτούς τους υποδοχείς που υπάρχει το ενδοκαναβινοειδές σύστημα, όπως το ονομάσανε. Ένα σύστημα, δηλαδή, σε όλο τον οργανισμό μας, το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά πρέπει να το ξαναπούμε πάλι για να μείνει στα κεφάλια μας, ότι το κορμί μας παράγει κάναβη. Παράγει ουσίες οι οποίες συνδεδεμένες με το νοσοποιητικό έχουν σαν αποτέλεσμα τη διατήρηση της ομοιόστασης, της ισορροπίας δηλαδή. Γι' αυτό και η κάναβη, η οποία μιμείται και ενισχύει το ενδοκαναβινοειδές, ήταν φάρμακο χιλιάδες χρόνια τώρα για πολλές και διαφορετικές διαταραχές. Ό,τι θέλετε. Πόνους, σπασμούς, φλεγμονές, αρτηριακή πίεση, εμετούς, όλα. Τα πάντα αποκαθιστάται. Όχι από την κάναβη, αλλά από το ενδοκαναβινοειδές σύστημα. Του οποίου ο ρόλος αυτός είναι η αποκατάσταση της ισορροπίας, της ομοιόστασης δηλαδή, για κάθε διαταραχή. Μετά από αυτή την ανακάλυψη, φυσικά, καταλάβαμε γιατί η κάναβη ήταν φάρμακο. Και μετά από αυτό έγινε νομιμοποιήθηκε σε όλο τον κόσμο, όπως σας λέμε, και στην Ελλάδα ελπίζουμε να προχωρήσει ακόμα η ιστορία. Η κάναβη, εκτός από την ιατρική της χρήση, όπως αναφέρθηκε, ήταν ένα φυτό πλατιά χρησιμοποιούμενο και ο λόγος της απαγόρευσής του το 1937, 4 χρόνια μετά τη λήξη της πρωτοαπαγόρευσης, το 1933, ήταν ακριβώς οικονομική. Όπως είπε και ο Ναχάς, ο κύριος αντίπαλος της μαριχουάνας, οι λόγοι για την απαγόρευση της μαριχουάνας δεν είναι ιατρική, αλλά κοινωνική. Διάβαζε οικονομική. Οι βιομηχανίες αλκοόλ, πρωταρχικά. Οι βιομηχανίες ξύλευσης, χάρτου από ξύλευση δασών. Οι βιομηχανίες πλαστικών. Οι βιομηχανίες καυσίμων. Από την κάναβη βγαίνει καύσιμο με το που έχουν τώρα εξαγωνιστικά και στρατιωτικά οχήματα. Και οι φαρμακοβιομηχανίες είναι ένα σύνολο. Ένα σύμπλεγμα από βιομηχανικά συμφέροντα τα οποία ανταγωνίζονται την κάναβη. Έτσι εξοβελίστηκε από την νομιμότητα μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 80, όπου άρχισε σιγά σιγά να αποκαθίσταται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει μία ιδιαιτερότητα στην κάναβη, στην φαρμακευτική κάναβη ιδιαίτερα. Είναι αυτό που ονόμασε ο κύριος Υπουργός ιδιότυπο φάρμακο. Πραγματικά είναι ένα πολύ ιδιότυπο φάρμακο, έχει μια ιδιαιτερότητα, σαν ουσία δηλαδή. Γιατί μόνο ο ασθενής μπορεί να καταλάβει τις επιδράσεις του φαρμάκου,
και είναι και διαφορετικές σε κάθε άνθρωπο. Υπάρχει δηλαδή η εξατομικευμένη δοσολογία, όπως λέμε, δηλαδή σε άλλον ασθενή κάνουν 10 μιλιγκράμμ, σε άλλον κάνουν 20. Και αυτό το ανακαλύπτει μόνο ο ίδιος ο ασθενής. Η δοσολογία λοιπόν είναι εξατομικευμένη και μπορεί μόνο ο ίδιος ο ασθενής να τη βρει. Ψάχνοντας το θεραπευτικό του παράθυρο, όπως λέμε. Εκείνο λέει το μεσοδιάστημα, το οποίο είναι το πιο κατάλληλο για αυτόν. Ο γιατρός είναι πιο δύσκολο να το καταλάβει από τον ίδιο τον ασθενή. Επιπλέον, υπάρχουν ιδιαίτερα καναβινοειδή τα οποία κάνουν πιο πολύ για μια ασθένεια σε κάποιον ασθενή από ότι σε κάποιον άλλον. Η ανακάλυψη αυτού του ιδιαίτερου καναβινοειδούς, αν είναι CBD-A ή αν είναι CBD απλό, παράδειγμα, μπορεί να το ανακαλύψει ο ίδιος ο ασθενής ή ο συμπαραστάτης του. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Το έχω ξαναπεί, περίπτωση αυτισμού. 25 χρονών, έντονα επιθετικός. Το CBD είναι το κατάλληλο φάρμακο για τον αυτισμό και για τις διαγέρσεις. Του δίναμε CBD και δεν τον έπιανε. Τελικά του έδωσε η μαμά του λίγο THC και τον έπιασε, έγινε το παιδί αρνάκι. Ησύχασε δηλαδή τελείως. Σε λέω ένα παράδειγμα, πως αυτά, ο γιατρός θα έλεγε CBD. Εγώ παραδείγματος έλεγα CBD. Η μαμά του βρήκε ότι το THC ήταν πιο αποτελεσματικό από το CBD. Και επίσης έχω παρατηρήσει ότι πολλές φορές οι συμπαραστάτες, οι γονείς κατά κανόνα των ασθενών, είναι πιο ειδικοί στο να βρούνε την κατάλληλη ποσόστοση ή αναλογία από ότι ο γιατρός που μπορεί να πει γενικά πράγματα. Η θεραπευτική δράση είναι πλήρης στον βαθμό που περιλαμβάνεται όλο το φυτό. Η θεραπευτική αντιμετώπιση σήμερα γίνεται με απομονωμένα συστατικά, THC, CBD ή κάποια άλλα. Έχουμε όμως διαπιστώσει ότι το έκλημα όλου του φυτού, δηλαδή τερπένια, φλαβονοειδή, όλα τα καναβινοειδή κλπ, έχουν πληρέστερη θεραπευτική εφαρμογή από ότι τα απομονωμένα συστατικά. Γι' αυτό και η υγειακή καλλιέργεια θεωρείται ένα βασικό αίτημα των ασθενών ειδικά για να μπορούν να ελέγχουν την ποιότητα του προϊόντος που οι ίδιοι πλέον το φροντίζουν και το καλλιεργούν. Τώρα, όσον αφορά την πρακτική αντιμετώπιση της χορήγησης των φαρμάκων, η κλασική αντιμετώπιση είναι η συνταγογράφηση των γιατρών. Οι γιατροί θα συνταγογραφούν με διπλή κόκκινη γραμμή, που σημαίνει ότι δεν θα τους συγγραφούν όλοι οι γιατροί, θα τους συγγραφούν κάποιοι μόνο. Και το θέμα είναι πώς θα εκπαιδευτούν αυτοί οι γιατροί. Φροντίζουμε να, σε συνεργασία με συνάδελφους του εξωτερικού, να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μαθήματα στο εγγύς μέλλον. Τώρα, οι προτάσεις πρακτικά, εκτός από τη συνταγογράφηση, για την οικονομικότερη αντιμετώπιση, δηλαδή δεν μπορούν να δίνουν λεφτά οι ασθενείς για τα φάρμακα, τα οποία οπωσδήποτε δεν είναι και φθηνά, προτείνουμε την οικιακή καλλιέργεια. Δεύτερη πρόταση είναι η δημιουργία λεσχών, όπως υπάρχουν και στο εξωτερικό, λέσχες ασθενών, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να καλλιεργούν για τα μέλη τους. Τρίτη είναι να υπάρχει στα φαρμακεία, αυτό ακριβώς με τη συνταγογράφηση που λέμε. Και η σκέψη είναι γραφείο στο Υπουργείο Υγείας ή Εθνικός Οργανισμός Κάναβης. Αυτό θα ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσε να συνδέσει όχι μόνο τη θεραπευτική κάναβη, αλλά και τη βιομηχανική και την ψυχαγωγική. Γιατί το φυτό είναι ένα και χωρίζεται σε διάφορες ανάλογα με τις χρήσεις του. Ελπίζουμε και εδώ, όπως και στο εξωτερικό, τα πράγματα να προχωρήσουν με ταχύτερο ρυθμό και το φυτό που μας κάνει να τρώμε, να κοιμόμαστε, να ξεχνάμε και μας προστατεύει, να μπορεί να χρησιμοποιείται από τους ασθενείς και τους πολίτες γενικότερα. Ευχαριστώ.